Κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλαβάνω ότι και εσείς εδώ ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Η καινοτομία προέρχεται από δύο πιέσεις. Η μία πίεση είναι της τεχνολογίας, αφορά τα μεγάλα συγκροτήματα, δεν αφορά εμάς. Και η δεύτερη προέρχεται από την πίεση της αγοράς. Τι θα πει η πίεση της αγοράς? Αυτό γίνεται, αυτό πρέπει να κάνω. Και το ερώτημα είναι, πόσο της εκατό των καινοτομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελευταία στοιχεία είναι αυτά, οφείλεται από την πίεση της αγοράς? Το 75,2%. Ακριβώς γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Αντί να θυσιάζετε τους σπόρους σας, τους πενιχρούς, στο να κάνετε έρευνα με στόχο την παραγωγή γνώσης, εκμεταλλευτείτε την υπάρχουσα γνώση. Υπάρχει γνώση. Και μετατρέψτε τη σε μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Θα πει είναι εύκολο. Πολύ ωραία να μιλάς από το μικρόφωνο και να τα λες αυτά τα πράγματα. Θα το δούμε να δείτε πώς είναι εύκολο. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι. Κάτω από ποια προϋπόθεση όμως. Εδώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κάνουμε αυτό που λένε αυτογνωσία. Δηλαδή τι. Έχουμε τρεις κατηγορίες επιχειρηματιών. Σε όποια χώρα και να πας. Πρώτη κατηγορία είναι ο ικανός. Αυτός ασχολείται μόνο με νέες ιδέες. Καινοτομή. Τελειώνει. Δεν το ενδιαφέρει κανεί άλλοι. Αποφεύγω από το βήμα αυτό να αναφερθώ σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις της τελευταίας τριετίας, πενταετίας. Δεν τους έχει αγγίξει αυτό το πράγμα. Γιατί κάνουν την υπέρβαση. Γιατί δεν αφήνουν να λύσκονται. Έχουμε και μια δεύτερη κατηγορία, τον κοινό επιχειρηματία. Αυτός κάθεται σε μια γωνία, κλαίει τη μοίρα του, σχολιάζει τα γεγονότα και είναι αμυντικός. Κάτσε ρε να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτός είναι κλινικά νεκρός. Απλώς δεν το ξέρει ο ίδιος. Ερχόμαστε και στην τρίτη κατηγορία που όλοι φταίνε οι άλλοι έξω από αυτόν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτός δεν είναι κλινικά νεκρός, είναι ήδη νεκρός. Και λοιπόν αυτά είναι πανεύκολα. Εδώ όμως θα σας αγγίξω κάπου που θα πονέσετε. Γιατί πονώ κι εγώ. Κι εγώ που θα το λέω τώρα πονώ. Ο κρισιμότερος πυλώνας για την επιχειρηματικότητα ακούει στο όνομα βεβαιότητα. Αυτή είναι η αιχίλιος πτέρνα του ελληνικού επιχειρήματος. Φίλες και φίλοι, δεν είναι ανάγκη να ευλογούμε τα γένια μας. Έχουμε όμως ένα λαό εξωστραφή, ένα λαό ευέλικτο, ένα λαό μορφωμένο, ένα λαό δημιουργικό, όχι καινοτόμο. Διότι δημιουργική μας τόλη. Μπορείς να το κάνεις πράξη, τότε γίνεται καινοτομία. Τι στο διάολο φταίει? Και έχει αυτό το φόβο απέναντι στην αβεβαιότητα. Ένας φόβος, ο οποίος τελικά ξέρετε πώς εκφράζεται, με μία απέχθεια στο μέλλον. Και πώς λέγεται η απέχθεια στο μέλλον? Συντηρητισμός. Λοιπόν, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, δεν αντέχω στον πειρασμό να σας πω ότι υπάρχουν επιστημονικές έρευνες επί σειρά ετών. Θα αναφερθώ στην οψιμότερη του Χόφστεντερ. 74 χώρες ερευνούνται ανά τον κόσμο. Από πλευράς πολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας. Με διάφορες παραμέτρους, μη σας κουράζω. Μία από τις παραμέτρους είναι η αβεβαιότητα. Φίλες και φίλοι, το ξέρετε ότι κάθε χρόνο από τις 74 χώρες η Ελλάδα κατέχει την 74η θέση. Δεν προχωρεί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα πάντα έχουν πάρει νέο σχήμα. Επιδοτοφυλική, επιδοτήτερε. Πάντα κάνει μια επιχείρηση και αντί να σκέφτεται το cash flow, αντί να σκέφτεται την εκπαίδευση του προσωπικού του, αντί να σκέφτεται την αγορά, σκέφτεται πώς θα κάνει το ακίνητο. Για να γίνει για πει στην εθνική οδό. Λοιπόν, ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Κι όμως, παιδιά, αν δεν ξέρουμε ποια είναι η αχίλιος πτέρνα μας, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε γιατί δεν το δέχεται ο μέσος Έλληνας επιχειρηματίας, δηλαδή εμείς? Γιατί έχει μία σύγχυση με δύο έννοιες. Η μία είναι η αβεβαιότητα, που είναι ψυχογενές πρόβλημα. Και εδώ, οι αγαπητοί μας φίλοι,
θα αναλάβει αυτό το ρόλο να κάνει τις ψυχοενέσεις, τις απαραίτητες, από τις πλευράς του coaching, και το άλλο είναι ο κίνδυνος, δηλαδή το risk. Ο κίνδυνος δεν ενοχλεί κανένα. Γιατί? Διότι η διαφορά μεταξύ της αβεβαιότητας και του κινδύνου είναι ότι ο κίνδυνος ασφαλίζεται. Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς όμως μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα της αβεβαιότητας? Λυπάμαι, δεν έχω την απάντηση. Γιατί είναι γενετικό. Πρέπει να δούμε λοιπόν κάποια υποκατάστατα. Θα σας παρακαλέσω να επικεντρωθούμε σε αυτό εδώ. Ανοχή αβεβαιότητας. Αν σας δώσω τις χώρες που είναι αστέρια στην ανοχή της αβεβαιότητας, θα δείτε είναι όλες εξωστραφείς, εξαγωγικές, ανεξαρτήτως μεγέθους. Την πρώτη θέση την κατέχει η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου δείτε μπλε μάτια και ξανθά μαλλιά. Γιατί όλοι αυτοί ανήκουν στη λεγόμενη γραμμική κουλτούρα. Εκεί δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Εκεί υπάρχει συμφέρον ή μη συμφέρον. Εκεί δεν υπάρχει υποθέτω, μπορώ να αποδείξω. Εκεί δεν υπάρχει πολυχρονισμός, τα κάνω όλα και τίποτα. Εκεί κάνω το πρώτο και μετά το δεύτερο. Δέστε λοιπόν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι λαοί. Σε αυτούς το διαφορετικό είναι πρόκληση. Σε εμάς το διαφορετικό είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό και έχουμε και την γνωστή λαϊκή ρίση. Πού κάθεται καλά και πιο καλά γυρεύει, κάντο έτσι, σκάσε. Το επόμενο. Η ασάφεια δεν τους προκαλεί δυσφορία. Εμείς τρέμουμε μπροστά στην ασάφεια. Το τρίτο στοιχείο. Οι νόμοι δεν πρέπει να είναι πολλοί. Ένα-δύο νόμοι και τελειώσαμε. Εμείς τι έχουμε? Τον ένα νόμο να δένει τον άλλο. Τον ένα να εξωστραχεί τον άλλο, ροπή στην γραφειοκρατία. Και επιτρέψαμε να σας πω κάτι, επειδή έχω αρκετά χρόνια ασχοληθεί με τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Αν απόψε είχαμε μία μαγική ράβδο και καταργούσαμε τη γραφειοκρατία στη χώρα μας, αύριο το πρωί θα φτιάχναμε καινούργια και πιο ενισχυμένη. Άρα είναι ευκολότερο να δες το γάιδαρο στο βαρούλι, παρά να περιμένεις ότι θα φύγει η γραφειοκρατία από εδώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοχή στην αβεβαιότητα, τι κάνουν? Έχουν αποκλίνουσες σκέψεις. Τελείως. Αποκλίνουσες ιδέες. Δεν μπορεί εκείνο, μπορεί εκείνο. Δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο. Πριν άκουσα εδώ τα κρασιά, φταίει το εισαγόμενο, φταίει το ένα, φταίει. Για το κακό σας τον καιρό φταίει. Είναι η απάντηση. Γιατί δεν έμαθες να πουλάς κρασί για πλούσιους και ωραίους. Και πας να πουλήσεις για φτωχούς και άσχημους. Εκτίμηση στην κοινή λογική. Απέναντίας, εμείς έχουμε εκτίμηση στους ειδικούς. Θα φέρω, λέει, τον ειδικό που γνωρίζει να μου κάνει πιο το business plan, τον κακό στον καιρό. Γιατί δεν μπορεί να πάρεις μια κόρα χαρτί να πεις δυνατά, αδύναμα σημεία, ευκαιρίες, απειλές. Πού είμαι τώρα, που θέλω να πάω, πώς θα φτάσω. Κοινό μου. Το αποτέλεσμα. Γιατί δεν αρκεί να λέμε, να δούμε και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το πρώτο είναι αποχή από επενδύσεις στην έρευνα, οι μεγάλες επιχείρησεις. Αποχή στην καινοτομία και τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος. Δεν βγάζουμε νέο προϊόν, κάνουμε λήφθη στο παλιό ή αντιγράφουμε κάποιο ξένο. Αδυναμία ανάπτυξης νέων ιδεών. Γιατί? Διότι είμαστε εγκλωβισμένοι στις παλιές μας ιδέες. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, out of the box, που λένε και οι Αμερικάνοι εδώ, οι φίλοι μας. Το τρίτο. Υποτομική εκμετάλλευση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι για να βλέπουν κάτι ειδήσεις, κάτι τσόντες και τέτοια πράγματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Πηγαίνω στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων του κόσμου, την Ανούμε, και αντί να είναι εκεί που σε μία μέρα μπορεί να γίνει σοφός, βλέποντας τον ανταγωνιστή, πηγαίνει και αγοράζει κουρτίνες για την πεθερά του. Υποτίμηση της δύναμης του διαπολιτισμικού μάρκετινγκ. Και φίλοι, δεν υπάρχει καλό και κακό προϊόν. Υπάρχει προϊόν που μπορεί να πουληθεί και μπορεί να μην μπορεί να πουληθεί. Τελειώνει η παράσταση. Το ότι είναι παραδοσιακό δεν έπεται ότι είναι και καλό. Καλό είναι μόνο το προϊόν που μπορεί να έχει πελάτη. Και βέβαια, στην απουσία, στελεχών, διαπολιτισμικά, πολύ δύσκολο.
πηγαίνει με κάτι κολυβό αγγλικά και νομίζει ότι θα λύσει το πρόβλημά του. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες μου, και έρχομαι τώρα σε κάποιο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Αν εμείς πάμε σε έναν γιατρό και ο γιατρός δεν μας δώσει συνταγή, τι κάνουμε? Φεύγουμε δυσαρεστημένοι, λέγοντας ότι δεν κατάλαβε τι είχα. Άρα και εσείς περιμένετε από μένα συνταγές. Θα σας δώσω λοιπόν. Συνταγή νούμερο 1. Είναι ευκολότερο να χειροκροτήσει με το ένα χέρι παρά να πιστεύεις ότι θα πετύχεις διαφορετικό αποτέλεσμα αν συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια πράγματα. Αν φύγετε δηλαδή από εδώ και κάνετε τα ίδια και προσδοκάτε διαφορετικό αποτέλεσμα, γίνεται επιχειρηματικά δωρητές σώματος και αυτοκτονίστε. Είναι πάρα πολύ απλό. Αρχίζουμε λοιπόν με την πρώτη μας συνταγή. Αρχίστε να λειτουργείτε στη βάση της αρχής της δημιουργικής καταστροφής. Τι θα πει δημιουργική καταστροφή? Αρχίστε να σκοτώνετε την επιτυχία σας με μια άλλη. Τώρα, kill your success. Αν δεν σκοτώσει την επιτυχία σου, θα σε σκοτώσει αυτή. Ο λόγος, πολύ απλός. Θα σε αντιγράψει ο ανταγωνιστής. Θα βγει φτηνότερος, θα αναγκαστείς εσύ να κάνεις δήλωση υποτέλειας, που τόσο καιρό σε έκλεβα. Δεύτερο, συμφιλειωθείτε με την ιδέα ότι την αγορά δεν αρκεί να την ερευνάς. Πρέπει και να τη δημιουργείς. Γεννήστε ιδέες, ξυπνήστε ενδιαφέροντα. Όσο δεν το κάνετε αυτό, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Πώς? Ισχυρό branding. Να σε μάθω. Να μην σε ξέρει η μαμά μου κι εγώ. Επιθετικό marketing. Και βέβαια, πελατοκεντρική νοοτροπία. Πάμε στην... Δεν ξέρω ποιον ήταν να κάθεψε ο αέρας. Λοιπόν, τρίτο. Κρατηθείτε καλά. Η αγορά εκτιμά τον πρώτο και όχι πάντα τον καλύτερο. Ποιος είναι δεύτερος? Ο πρώτος από αυτούς που έχασαν. Άρα, στόχευε ψηλά. Δεν το κάνεις αυτό, θα χάσεις. Τέταρτο. Στοχεύετε ή την πάνω-πάνω θέση ή την κάτω-κάτω θέση. Έτσι και μείνετε στη μέση, το λίγο έγκυος η αγορά το εκδικείται. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να μείνετε. Ποια είναι τα προσόντα σου? Κανένα. Ούτε σπουδαίος είσαι, ούτε ασήμαντος. Ούτε μου πουλάς ένα ακριβό προϊόν, και δεν υπάρχει ακριβό και φθηνό προϊόν ήδη στον παρόδο, έτσι. Λοιπόν, απλώς είναι άλλο το Target Group. Αυτός που αγοράζει το Lamborghini δεν το ενδιαφέρει πόσο κάνει το Fiat, έτσι. Και βέβαια, πέμπτο, παραδεχτείτε ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχετε είναι αντί να εύχεστε στον εαυτό σας λιγότερα προβλήματα, να εύχεστε στον εαυτό σας περισσότερες δεξιότητες. Έκτη συνταγή, η δυσκολότερη από όλες. Μπορείτε, παιδιά, να υποκαταστήσετε το εγώ με το εμείς. Αυτό δεν το βλέπω ορατό λόγω του ιντιβιντουαλισμού που χαρακτηρίζει την κουλτούρα μας. Όσοι όμως το κάνανε, πετύχανε. Δεν είσαι αφεντικό, είσαι συνεργάτης. Ο πελάτης δεν είναι πελάτης. Δεν ξεφορτώνεσαι το προϊόν. Ο πελάτης είναι ο εργοδότης σου. Και βέβαια, έβδομα. Αρχίστε να βλέπετε την επιχείρησή σας από απ' έξω προς τα μέσα. Και ποτέ από μέσα προς τα έξω. 82% των πετυχημένων επιχειρηματιών στον κόσμο ξεκίνησαν από το χώρο των πωλήσεων. Γιατί μάθανε να βλέπουν από απ' έξω. Μάθανε να φουκράζονται την πελατεία τους. Και βέβαια, όλη η συνταγή. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επειδή είστε νέοι άνθρωποι. Έχουμε μία νέα γενιά πελατών. Τους λεγόμενους millennials. Τώρα γιατί τους λέμε millennials, ας τους λένε generation me, τα θέλουν όλα, δεν υποχρεούνται σε τίποτα, δουλεύουν με το κομπιούτερ, βλέπουν όνειρα δεν ξέρω τι κτλ. Είναι το tablet να στην τσέπη τους, το άλλο αυτό. Αυτή είναι μια άλλη γενιά. Σκέφτεται διαφορετικά, αποφασίζει διαφορετικά και συμπεριφέρεται διαφορετικά.
άλλα προϊόντα είναι για αυτούς, άλλα είναι για τους μεγαλύτερους ηλικία και άλλα είναι για τα χούφταλα. Ένατη και τελευταία. Πιστείτε από την πραγματικότητα δεν υπάρχουν πλέον χαμηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις. Τους έχει εξαφανίσει ο ανταγωνισμός. Σιγά τα αυγά. Το μόνο που υπάρχει είναι χαμηλής τεχνολογίας ανθρώπινες συμπεριφορές. Άρα λοιπόν εδώ θα επενδύσουμε. Αν θέλουμε να πετύχουμε.